Radio North 98. Η ενημέρωση στα βόρεια. Κύριε Βελόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα στη Βόρεια Ελλάδα. Ένα 3,2% δίνει η δημοσκόπηση της Opinion. Δεν σχολιάζει η δημοσκοπήση. Είναι αρχή μου, κυρία Κρυπίδη, το έχω πει χίλιες φορές. Εδώ και χρόνια δεν σχολιάζω. Εντάξει. Ωραία. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι προεκλογικά μας δίνανε πριν τις ευρωεκλογές 2,5% και πήραμε 4,2%. Οπότε δεν σχολιάζω. Δεν θέλω. Τα μεγάλα κόμματα πάντοτε πέφτουν μέσα οι δημοσκοπήσεις, πάντοτε, σχετικό και αυτό. Τα μικρά κόμματα έχουν τεράστιο πρόβλημα που σου δίνουν 2,7% συν πλήν λάθος. Άρα λοιπόν τι να συζητήσω τώρα. Ωραία. Ένα κόμμα που 4% αν πάρει 2 είναι καλυμμένοι κύριοι. Αν πάρει 6 πάλι καλυμμένοι. Πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτή η άνοδος του κόμματός σας, κύριε Βελόπουλε? Επειδή γνωριζόμαστε χρόνια, έχω μάθει τη ζωή μου να δουλεύω. Mm-hmm. Είμαι ο μόνος πολιτικός αρχηγός που από την Οριστιάδα μέχρι την Κρήτη γύρισε την Ελλάδα 3 φορές. Mm-hmm. Πόρτα-πόρτα, κάθε πόλη ομιλία και κάναμε αυτό που δεν έκαναν όλοι οι πόλοι. Οι υπόλοιποι που έχουν και χρήματα βέβαια από τις επιχορηγήσεις και κυρίως από τα μαύρα ταμεία που διαθέτουν ούτως ή αλλαίως. Διότι απορώ πώς είναι δυνατόν μια δημοκρατία να κοστάει τόσα λεφτά ρε παιδιά από τα δάνεια που δεν πλήρωσε ποτέ και να κάνει τόσες μεγάλες συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις με τόσα χρήματα, με φαντεζή, βίντεο, γκολ κτλ. Αυτό αποδεικνύει τι? Ότι δεν έχουν βάλει μυαλό, δυστυχώς. Δεν μπορούν να κάνουν αυτό που κάνουμε εμείς, γιατί πηγαίνουν πόρτα-πόρτα. Αυτή είναι η άποψή μου. Έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να υλοποιηθεί και το οποίο καθημερινά το κλέβει η Νέα Δημοκρατία. Μιλούσαμε πρώτοι για παραγωγή πλούτη, άρχισε να μιλάει και ο Μητσοτάκης. Λέγαμε δουλειά. Τώρα λέει δουλειές. Συνεχώς παραφράζοντας τα συστήματά μας και το πρόγραμμά μας, προσπαθεί να κερδίσει. Θα κερδίσει, θα αποκτήσει αυτοδυναμία. Είναι δεδομένο αυτό. Και χαίρομαι γι' αυτό, γιατί θα αποδειχθεί πόσο ανίκανοι είναι στο να κυβερνήσουν. Γιατί έχουν κυβερνήσει άλλα 30 χρόνια και δεν κάναν το παραμικρό. Πώς λοιπόν να εγώ να ελπίσω σε κάποιον που 30 χρόνια κυβέρνησε, ήταν υπουργός ο κ. Μητσοτάκης, δεν έκανε τίποτα και τώρα θα τα κάνει όλα σωστά. Μάλιστα. Τουλάχιστον η λογική μου είναι τελείως διαφορετική και τελείως απέραντη από τη λογική. Κύριε Βελόπουλε, ποιο είναι το πολιτικό στίγμα, ποιο ρόλο επιθυμεί να παίξει η ελληνική λύση στον πολιτικό χάρτη της χώρας και φυσικά γενικά, γενικότερα? Τον πραγματικό ρόλο που δεν παίζει κανένα ελληνικό κόμμα μέχρι και σήμερα. Το ρόλο δηλαδή του οργανωτικού σχεδιασμού και της παραγωγής του πλούτου, να μπούμε στην αγροτοβιομηχανία και στην τοπική μικροβιομηχανία, να ανοίξουμε τα ναυπηγεία μας, να μπορέσουμε να παλέψουμε και να κάνουμε την Ελλάδα καλύτερη με σχέδιο και πρόγραμμα. 290 σελίδες πρόγραμμα δεν έχει κανένα κόμμα του ελληνικού κοινοβουλίου. Θα μου πείτε, ο ψηφοφόρος δεν ψηφίζει με βάση το κόμμα. Αυτό είναι το τραγικό, γιατί δεν είναι ενεργός πολίτης. Απλά είναι ένας άμπουλος πολίτης, ο οποίος άγεται και φέρεται από τα μέσα ενημερώσεως και τον κατευθύνουμε όπου θέλουν. Εγώ θα ήθελα τον πολίτη ενεργό. Και απευθύνομαι στο 55% των ανθρώπων που δεν ψήφισαν να διαβάσει το πρόγραμμά μας και να επιλέξουν με βάση τη λογική. Έχουμε πρόγραμμα, είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί δεν είμαι απλά ούτε ο δημοσιογράφος ούτε ο πολιτικός. Για μένα προέχουν οι επιχειρήσεις μου, προέχει η δουλειά μου, γιατί εργάζομαι καθημερινά. Και με βάση αυτό το σχέδιο, τον προγραμματισμό, δηλαδή που κάνω σε επιχειρήσεις μου, θέλω να προγραμματίσω για την πατρίδα μου να κάνω ό,τι μπορώ καλύτερο, γιατί τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Σας το λέω και το δείτε από τη δεύτερη μέρα που θα γεννήσει τη Δημοκρατία, ότι θα αλλάξει το τροπάριο και θα λέει δεν μπορώ να κάνω τίποτα, αυτή είναι καμένη γη. Η τακτική της καμένης γης. Η σχέση σας με τη Νέα Δημοκρατία με τα εκλογικά ποια θα είναι, κύριε Βελόπουλε? Καμία. Ακούστε λίγο, στη ζωή μου έχω μάθει να προτάσω πάντα την ηθική και μετά τα υπόλοιπα. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο προτάσει πρώτα την ανθρωπότητα και μετά την πολιτική. Όλα όσα έχει κάνει τον τελευταίο 2 μήνες με ύβριση, λιδωρία, συκοφαντίες, βάζει τρόλ, βάζει στα ενδικά τη, να βρίζουν την ελληνική λύση κάθε μέρα, να μας χαρακτηρίζουν όπως ο κ. Μητσοτάκης θα ήθελε. Ένα κόμμα το οποίο και ένα κίνημα το οποίο έχει μέσα αριστερούς πατριώτες που φυλακίστηκαν από τη Φούντα και όπως ο κ. Παπαγαλιφάλου, δεν έχουν το δικαίωμα κάποιοι να το αποκαλούν ακροδεξιό ή φασιστικό ή ναζιστικό. Αυτό και μόνο που θα δεικνύει τον πανικό της Νέας Δημοκρατίας και του λέω κάτι πολύ απλό. Εγώ ξέρω ότι με βάση τα στοιχεία τα ποιοτικά που δίνουν οι δημοσκοπήσεις, οι οποίες δεν τα επικαλούν ποτέ, αν τα επικαλούν οι ίδιοι, η Χρυσή Αυγή διαρρέει προς τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό να προσέξει τη Νέα Δημοκρατία. Ότι οι διαρροές της Χρυσής Αυγής πηγαίνουν κατά πολύ μεγάλο ποσοστό στη Νέα Δημοκρατία. Άρα λοιπόν αυτοί είναι οι ναζιστές, αυτοί είναι οι φασίστες και εμείς. Με τη δική τους λογική. Για μένα οι ψηφοφόροι της Χρυσής Αυγής δεν είναι ναζιστές. Το ότι είναι κάποιοι ναζιστές σημαίνει και όλοι οι ψηφοφόροι που αγανάκτησαν από αντίδραση. Ή αν θέλετε από αυτό που λέω κατά φορά το όχο αδερφέ πήρα για ψήφιση στη Χρυσή Αυγή. Είναι η λογική του παραλόγου. Δεν μπορώ εγώ να συμπλέξω με τη λογική Μητσοτάκη. Ενός βουλευτού που τον είχα δίπλα μου στα έδρα του Κοινοβουλίου, ερχόταν πάντοτε ένα δεκάλεπτο, υπέγραφε και έπαιρνε το μισθό κανονικά. Δεν μίλησε ποτέ, δεν έκανε ερωτήσει ποτέ, και όμως αυτός θα κυβερνήσει. Αυτό επελέγει ο ελληνικός λαός, αυτό θα ρίξει το κεφάλι, το που και πέρα δεν είναι δική μας δουλειά. Έχει ξεκινήσει.
έχει ξεκινήσει μια επιχείρηση αποδόμησης της ελληνικής λύσης από τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί πιστεύετε ότι γίνεται αυτό, κύριε Βελόπουλε? Να με ποιους να ξεκινήσει αποδόμηση? Με τον κύριο Μητσοτάκη που χαιρετάει τις κούκλες, παρακαλώ, κάνε πάρα πολύ. Δεν νοικάσουμε την αίσθηση της λογικής μας. Με τον άνθρωπο που δεν δίνει σοβαρότητα στη ζωή του. Με τον άνθρωπο που έχει 40 συμβούλους στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, 40 συμβούλους στο Υπουργείο του. Με τον άνθρωπο που πραγματικά βάζει υποψήφιο τον κύριο Πικράμενο, ο οποίος ποτέ δεν ζήτησε συγγνώμη για δύο πράγματα. Πρώτον, γιατί θεώρησε συνταγματική την αύξηση του ΔΕΛΤΑ ΜΕΤΑ στην Ελλάδα. Και δεύτερον, είναι γιος δοσιλόγου πραγματικού των Ναζί και λέει εμάς Ναζιστές και δεν ζήτησε ποτέ συγγνώμη ο κ. Πικραμένος για τον πατέρα του. Θα ήταν προτιμότερο, γιατί κάποιοι μιλούν για οικογενειακή ευθύνη. Ναι, σαφώς δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη. Αλλά είπε ποτέ συγγνώμη ο κ. Πικραμένος για τον πατέρα του που ήταν συνεργάτης των Γερμανών? Του Γκέμπελ, του ίδιου του Γκέμπελ, ο πατέρα του? Όχι. Και λέει εμάς Ναζιστές. Αυτό βάζει απογόνους συνεργατών και δοσιλόγων και των Ναζιστών. Λοιπόν, να είμαστε λίγο σοβαροί. Δεν μπορώ να συμπλέξω με αυτές τις λογικές. Είμαι απέναντί τους, τέλος. Και σας επαναλαμβάνω, είναι πολύ λίγος ο κ. Μητσοτάκης για να αποδομήσει την ελληνική. Το εννοώ αυτό. Είναι πολύ λίγος. Γιατί χρησιμοποιεί βρώμικους τρόπους. Δεν χρησιμοποιεί επιχείρηματα, δεν χρησιμοποιεί τον λόγο τον πολιτικό, αλλά τη βρωμιά και τον βρούκο στον οποίο κυλούνται οι μόνοι τους. Τους εύχομαι να κυλούνται εκεί μέσα όπως κυλούνται οι χείροι. Η δεξαμενή των ψηφοφόρων σας από πού είναι, από πού θα αντλήσετε τις ψήφους που θέλετε? Τουλάχιστον στις ευρωεκλογές, με βάση τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία επαναλαμβάνω, δεν θέλω να μιλάω για δημοσκοπήσεις. Φαίνεται ότι το 1% από το 4% ήταν από το ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Πήραμε από τις ΑΝΕΛ, πήραμε τρεις κεντρών, πήραμε ελάχιστη την Δημοκρατία, πήραμε και ελάχιστη από τη Τσιαβγή. Mm-hmm. Αυτή είναι, αυτά είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Οι περισσότεροι ψηφοφόροι της Αυγής πήγαν στην Νέα Δημοκρατία, ρε παιδιά. Και αποκαλεί εμάς ακραίος. Το κόμμα που μαζεύει τους Αυγίτες. Πέρα στη λογική τη δική του. Εγώ δεν είμαι αυτής της λογικής, αλλά χρησιμοποιώ τα δικά της όπλα. Τα δικά της όπλα και τα δικά της επιχειρήματα. Τα οποία είναι όλα έτσι κι αλλιώς. Αλλά ποιος ασχολείται με τον κύριο Μητσοτάκη? Κανείς. Αν δεν ήταν ο Μητσοτάκης και δεν ήταν αρχικός της Νέας Δημοκρατίας, πιστέψτε με, δεν θα τον ψήφιζε κανείς. Οποιονδήποτε να βάζουμε, τον κύριο Κριτικού, να βάζουμε τον κύριο Βελόπουλο, τον κύριο Μεσοχωρίτη, τον βάζαμε Νεοχωρίτη. Θα είχε το 23 με 25% έτσι κι αλλιώς μεταναρισμένο ο αρχικός αυτός. Όποιος κι αν ήταν αυτός. Άρα λοιπόν μην κοροϊδευόμαστε. Και βρήκε ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος είναι σε αποσύνθεση πραγματική. Είναι ένα πεθαμένο κόμμα πραγματικά, οργανωτικά, με τη δομή και τα λοιπά. Και παλεύει ένα Τσίπρας να παλέψει και αυτό ο Κακομοίρης. Δεν μπορεί, δεν το έχει έτσι αλλιώς. Και επειδή είναι πεθαμένοι αυτοί, πλησιάζουν 37-38-39%. Λοιπόν, σε 6 μήνες θα ξαναπούμε τις εκλογές. Πού θα είναι η Νέα Δημοκρατία? Κύριε Βελόπουλο, να πάμε σε ένα θέμα που έχετε ιδιαίτερη ευαισθησία. Είναι η τουρκική προκλητικότητα. Πιστεύετε ότι τα αντανακλαστικά της Ελλάδος και ενδεχομένως και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά εγώ θέλω να μιλήσουμε λίγο για τα δικά μας αντανακλαστικά ως χώρα. Στο θέμα του Πορθητή, που βρίσκεται στα 36 μίλια από την Κυπριακή Δημοκρατία, ήταν αυτά που έπρεπε? Δεν κατάλαβα τι κάναμε ακριβώς, οπότε δεν θέλω να κάνω σχόλιο γι' αυτό. Να πω μόνο ένα βασικό πράγμα, το οποίο πρέπει να καθορίσει και τη στάση μας συλλογικά ως Έλληνες. Είμαστε μόνοι μας. Όταν το καταλάβουμε αυτό, θα καταλάβουμε ότι μόνοι μας πρέπει να αντιμετωπίσουμε τον κάθε εχθρό. Όταν ακούω τον κύριο Μητσοτάκη, τον κύριο Κουμουτσάκο, να λένε ή το ΣΥΡΙΖΑ, οι διεθνείς συνθήκες, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το διεθνές δίκαιο, τότε αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η χώρα και αυτή η πολιτική που κάνουν αυτές τις δηλώσεις είναι σε αδυναμία. Όταν επικαλείται συνεχώς το διεθνές δίκαιο και έχει τη δική σου βούληση που ισχύει, έχει πρόβλημα. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν, επειδή το θέμα των πετρελαίων εμένα και του φυσικού αερίου με αγγίζει πάρα πολλά χρόνια, ρωτώ τους ψηφοφόρους που σας ακούν τώρα, είναι δυνατόν να ψηφίσουν ένα κόμμα το οποίο έκρυβε επί 50 χρόνια την ύπαρξη φυσικού αερίου, πετρελαίου και υδρυτών στη χώρα μας? Η ιδιότητα είναι κάτι άλλο που πρέπει να το δούμε σε 10 χρόνια από τώρα. Τα έκρυβαν, τα έθαψαν, δεν έλεγαν ποτέ τίποτα. Το πλούτο, το τεράστιο της χώρας μας, τον έκρυβε η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και τους ξαναψηφίζουν, ξαναεπιδοκιμάζουν αυτή την ιστορία. Και εγώ που ήμουν ο μοναδικός βουλευτής, επί 5,5 χρόνια, να ουρλιάζω στο κοινοβούλιο μόνος μου, να με κοροϊδεύουν όλοι, να μου λένε ότι λέω ότι θέλω. Και σήμερα να είμαστε στο παραέμα μια σύγκρουση εντός εισαγωγικών, αντί να πούν. Κάτι έλεγε αυτός ο άνθρωπος. Είχε δίκιο, άλλοι μου τα άκρυβαν, μου λέγανε ψέματα. Αυτοί επιδοκιμάζουν τον ψεύτη ή αυτό που είναι ανίκανο. Κοιτάξτε να δείτε. Τώρα αρχίζει το πρόβλημα. Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για πολλά πράγματα τους επόμενους μήνες. Θέλω να πω δηλαδή ότι η ιστορία των πετρελαίων πρέπει να μας κάνει περισσότερο επιφυλακτικούς με τους συμμάχους μας. Συμμαχοί μας τι θέλουν εντός εισαγωγικών? Θέλουν να πάρουν μερίδιο. Λογικό είναι, έχουν εταιρείες πολεμικές, οι ίδιοι κάνουν business, δεν τους αφορά αν είναι ελληνικά τα κοιτάσματα, κυπριακά ή τουρκικά. Θέλουν να βγάλουν το φυσικό αέριο. Και επειδή ακούω η υπεδρότητα της Νέας Δημοκρατίας να λέει ότι θα επιβάλλει κυρώσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση, να τους πω ότι είναι τόσο άσχετη η ιστορία του επικίνδυνου, που δεν γνωρίζουν ότι το 60% των επιχειρήσεων στην Τουρκία είναι γερμανικές, γαλλικές, ιταλικές, ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που επένδυσαν εκεί οι φίλοι μας σύμμαχοι. Άρα λοιπόν,
αν επιβληθούν κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σοβαρές κυρώσεις για την οικονομία της Τουρκίας, τις πληρώνουν ειδικές τους εταιρείες. Η Mercedes, παραδείγματος χάρη, που έχει φθηνό εργατικό δυναμικό εκεί, συνδέθηκε η Τουρκία με ειδικά πρωτόκολλα αποφορολόγησης για ένα και μόνο λόγο. Για να μπορούν να μεταφέρουν τα αυτοκίνητα από την Τουρκία σε όλη την Ευρώπη και να πωλούνται με χαμηλό φόρο. Άρα λοιπόν, σιγά μην επιβάλλει η Γερμανία ουσιαστικά κυρώσεις που θα χτυπάνε για την οικονομία της Γερμανίας. Δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Άρα λοιπόν, το ξαναλέω, μόνοι είμαστε. Μόνοι. Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τα παιδιά μας για κάθε ενδεχόμενο. Άρα από χθες να ξεκινήσουμε την οργάνωση του ελληνικού στρατού σε καλύτερα, πιο μικρό, πιο ευέλικτο, με νέες τεχνολογίες που είναι φθηνές, δεν είναι τόσο ακριβές. Δεν χρειάζεται να κάνουμε άρματα μάχης, αλλά μπορούμε να κάνουμε συγκεκριμένες επιλογές για να είμαστε πανέτοιμοι για αυτό που έρχεται. Φοβάμαι ότι λειτουργούμε στα πλαίσια της Ουδογαμίλου. Έχουμε βάλει το κεφάλι στην έρμο και περιμένουμε όπως αυτή το λιοντάρι να μας χασπαράξει. Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Θέλετε να μιλήσουμε λιγάκι για τη Θεσσαλονίκη. Στην ατζέντα σας φαντάζομαι ότι υπάρχει αυτή η πόλη, η οποία είναι και η πόλη σας, είναι και η πόλη όλων μας. Ποιο κρίνεται ότι είναι το νούμερο ένα πρόβλημα που έχει αυτή η πόλη και πώς πρόκειται αυτή η πόλη να γίνει επιτέλους κάποια στιγμή μια πόλη πρότυπο στη χώρα, μια πόλη, την ακούσαμε να είναι κάποια στιγμή η δίωδος των Βαλκανίων, η πρωτεύουσα των Βαλκανίων κλπ. Κάτι τέτοια δεν τα είδαμε να γίνονται. Πώς μπορεί η Θεσσαλονίκη να αναπτυχθεί τελικά? Όταν έχει δήμαρχο μπουτάλια, αγαπητοί μου, κύριε Κριτικού, τι περιμένει τώρα? Ο άνθρωπο ασχολείται με τον Gay Pride και όχι με τη Θεσσαλονίκη. Ακούστε λίγο. Και αύριο έχει παρεπιπτόντως ένα Pride παρόμοιο, έτσι. Όχι αύριο, το Σάββατο. Αφού είναι περήφανοι που ευχηδαίζουν και ευτελίζουν την επιλογή του κάποιοι, γιατί η επιλογή σου να είσαι ομοφυλόφιλο ή η συμπεριφορά σου δεν πρέπει να γίνει αντικείμενο χλεύει. Αυτοί βγαίνουν και το χλεβάζουν. Δικαίωμά του είναι. Ο καθένα κάνει θέση στο κρεβάτι. Δεν μπορεί να βγαίνει ο καθένα και να κάνει παρελάσει γιατί είναι περήφανο και την εστρέι ή γιατί είναι γκέι ή γιατί είναι τρανς ή οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, εντάξει, αυτό είναι λογική, να μην σα πω ποια λογική. Είναι η λογική του όρο, σε βάση περιπτώσει, και όλων αυτών των περίεργων απόψεων, τι οποίε προσπερνώ και αντιπαρατήθηκα μέσα κι αλλιώ ω Ορθόδοξο Χριστιανό, δεν είμαι δυσκόλυτο, αλλά πιστεύω στον Θεό. Ακούστε λίγο. Η Θεσσαλονίκη θα έχει λύσει ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, που για μένα είναι το σημαντικότερο, το κυκλοφοριακό τη, αν κάποια στιγμή κάναμε την παραλιακή μα ζώνη, την επεκτείναμε λίγο πιο μέσα. Το έχω πει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αν δηλαδή γινόταν τεράστιο πάρκο όπω το Λευκό Πύργο, πιο κάτω προ το λιμάνι. Και περνούσε ο δρόμος υπόγεια από κάτω και πάνε είχαμε πάρκο ή υπόγεια πάρκο. Ήταν πολύ πιο χαμηλό το κόστος από ό,τι το μετρό. Δυστυχώς το έκαναν για να πάρει κάποια χρήματα ο γνωστός μεγαλοεργολάβος της χώρας και το Πασόκ και η Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ το συνεχίζει. Εγώ είμαι εναντίον του μετρό έτσι όπως γίνεται, γιατί είναι μια γραμμή. Δεν υπάρχει στον κόσμο μετρό με μια γραμμή, αγαπητοί μου κύριοι. Είναι γελία η κατάσταση. Που να μην φτάνει μέχρι το αεροδρόμιο. Ή να μην πηγαίνει μέχρι την Χαλκιδική. Ο προαστιακό στην Αθήνα θα φτάσει στην Καλαμάτα και εμείς θα πηγαίνουμε στο αεροδρόμιο μεταξύ. Για να καταλάβετε τη λογική. Άρα λοιπόν η υπαιτιότητα θεωρώ ότι είναι συνολική του πολιτικού συστήματος αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει, το παραλαμβάνω, έχει τις δυνατότητες να κάνει παρεμβάσεις. Αλλά όταν στενά εγκλωβίζεσαι σε μια ιδεοληψία όπως ο Μπουτάρης, είσαι οι υπόλοιποι δήμαρχοι, το αν είναι Νέα Δημοκρατία ή Πασόκ ή ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εμείς ποτέ δεν ενταχθήκαμε ή είπαμε στηρίξτε τον τάδε δήμαρχο ή τον τάδε περιφερειάρχη. Δεν το κάναμε ποτέ. Γιατί η τοπική νοονία πρέπει να επιλέγει τους δικούς τους καλύτερους, άσχετα αν είναι κόμμα Νέα Δημοκρατία, Πασόκ ή ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να πω λοιπόν το εξής. Η πόλη έχει αυτό το πρόβλημα. Το δεύτερο είναι τα σκουπίδια, ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Οι άλλοι βγάζουν χρήματα από τα σκουπίδια στις Βρυξέλλες, παραδείγματος χάρη, ή στη Γερμανία ή στη Σουηδία, και εμείς ακόμα τα πετάμε στις κομματερές. Όλα αυτά δείχνουν ότι καθυστερήσαμε πάρα πολλά χρόνια. Για να γίνει όμως επιτέλους κάτι σε αυτήν την πόλη, πρέπει οι πολίτες να καταλάβουν ότι αυτοί έχουν μερίδιο ευθύνη. Έχουν κουραστεί να λέω ότι δεν φταίνε πάντα οι πολιτικοί, δεν φταίνε πάντα οι δήμαρχοι ή οι περιφερειάρχες. Φταίνουν και οι πολίτες. Φταίμε και εμείς. Όταν ο πολίτης είναι ενεργός πολίτης, δεν γίνεται κάτι κακό στην πόλη σου. Δεν μπορεί σήμερα στο τέλος να γεμίσει με Αφγανούς, Πακιστανούς, να πουλά λαθρέα τα τσιγάρα, να χτυπάνε την ελληνική οικονομία και να μην υπάρχει μέρημνα από το κράτος. Δεν μπορεί. Ακόμη και οι πολίτες πρέπει να αντιδράσουν αυτήν την εικόνα. Πρέπει να πούν τι γίνεται εδώ. Να πάνε οι ίδιοι, να διώξουν από εκεί. Δεν γίνεται πολιτικά. Διότι πολύ απλά αυτή η εικόνα που τη βλέπει ο τουρίστας είναι μια. Ειλικρινά το λέω. Απεκτήσει εικόνα. Η αυτοδικία είναι ένα κακούργημα πλέον. Μάλλον όχι κακούργημα, πλημέλημα. Είναι ανάλογο με το αποτέλεσμα. Για το ποινικό κώδικο. Μα δεν είναι έτσι το σύνταγμά μας. Θα απάντησα με ένα επιχείρημα αδιάσυστο. Εντάξει, αλλά το σύνταγμά μας αυτό δεν προβλέπει. Ακούστε, δεν με ενδιαφέρει τι λέει το δικό σας μέλημα. Εγώ θα σου πω τι πιστεύω εγώ. Όχι, το σύνταγμά μας το λέει. Και το Σύνταγμα μας λέει και άλλα, ότι υπάρχει λαϊκή κυριαρχία. Και ότι ο πολίτης και ο Έλληνας είναι υπεύθυνος για το Σύνταγμά του. Σωστά. Δεν τα μπερδεύετε τα πράγματα. Ποια είναι η πρότασή σας? Λέω λοιπόν το εξής. Αν η πολιτεία δεν θέλει να καθαρίσει τις πόλεις μας από την παρανομία, πρέπει να το κάνουν οι πολίτες. Γι' αυτό και η ελληνική λύση μιλάει για πολιτοφυλακή και εθνοφυλακή. Τα πρότυπα τα αμερικανικά. Θα κάνουμε πολιτοφυλακή και εθνοφυλακή. Σε όποιον αρέσει. Η δημοτική αστυνομία πρέπει να έχει τέιζερ. Θα ξέρετε τα τέιζερ. Πραγματικά τέιζερ. Να είναι εκπαιδευμένη.
Για την καλά, όπως τα πρότυπα τη Νέα Υόρκη. Καλά τώρα στην Αμερική σε πυροβολούν πριν σε ρωτήσουν γιατί έκανες αδίκημα. Δεν μπορούμε να φτάσουμε σε τέτοια δεδομένα και εμείς. Και άποψή σας για την δημοκρατία και μάλιστα πάει πολύ καλά η οικονομία της στην ελληνική. Μάλιστα. Εντάξει. Είναι άποψη δική σας αυτή. Το αν μπορούμε να φτάσουμε την Αμερική, κάνετε ένα λάθος. Γιατί η δικαιοσύνη στην Αμερική λειτουργεί, στην Ελλάδα δεν λειτουργεί. Μην το ξαναπείτε αυτό. Ναι. Στην Αμερική ο εισαγγελέας μπορεί να βάζει τον καμί και τον πρώτο ΗΠΑ. Στην Ελλάδα δεν τολμούν να σου πούν κάτι. Τι είναι αυτά που λέτε. Δεν είναι έτσι. Για να είμαστε και λίγο σοβαροί με τα αυτονόητα. Κάνετε λάθος. Έχει διαφορετικό σύνταγμα έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Διαφορετικό σύνταγμα έχει. Μάλλον δεν ακούσατε τίποτα προηγουμένω. Ακούσαμε. Όχι. Το πρόγραμμά μας λέμε η επόμενη βουλή είναι αναθεωρητική, αν δεν ξέρετε. Mm-hmm. Εκεί μπορούν να γίνουν πολλά. Mm-hmm. Και λέω στο πρόγραμμά μας λοιπόν υπάρχουν οι νόρμες και η μέρημνα από την πολιτεία που μπορεί να ειδοποιήσει και κοινά πράγματα. Mm-hmm. Αυτό είπα. Mm-hmm. Είναι αναθεωρητική η επόμενη που ξέρετε. Άρα μπορούμε να κάνουμε πολλά. Μπορούμε να δημιουργήσουμε πολλά και μπορούμε να αλλάξουμε πολλά. Αρκεί να το θέλουμε. Εντάξει. Δεν μπορεί εσύ πειραμένο που αποφάσισε ότι το θέλει να είναι τα φκαλάκια στην Ελλάδα να είναι πρόσωπο επικρατεία σε κάποιοι συνάδελφοι. Μην τρελαθούμε τελείω τώρα. Είναι η άποψή σα και είναι σεβαστή, κύριε Βελόπουλε. Πιστεύετε με, είναι η άποψη τη δική του ελληνικού λαού. Των μη βολεμένων. Γιατί ο βολεμένο που βολεύτηκε από ένα κόμμα μπορεί να λέει άλλα πράγματα. Ο μη βολεμένο, ο άνεργο, ο άνθρωπο που δεν έχει δουλειά. Ο άνθρωπος που δεν μπορεί να βρει ένα κομμάτι ψωμί και πηγαίνει 600.000 Ελληνόπουλα στο εξωτερικό και δουλεύουν εκεί για 1.000 ευρώ και δεν μπορούν να βρουν εδώ δουλειά. Λένε ακριβώς αυτά που λέω εγώ. Τα υπόλοιπα θα δούμε στην πορεία της ιστορίας. Μπορεί να κάνω λάθος εγώ, ρε παιδιά. Εντάξει, εμείς εκφράσαμε μια εντός εισαγωγικών αντίρρηση προσωπική σε ό,τι αφορά την αυτοδικία. Από εκεί και πέρα είναι η δική σας θέση αυτή απόλυτα σεβαστή. Και, είναι... Δεν μίλησα για αυτοδικία, δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Είπα ότι η δική μας λογική να γίνει πολιτοφυλακή και εθνοφυλακή με αρμοδιότητες συγκεκριμένες. Mm. Άρα ο πολίτης που είναι πολιτοφύλακας έχει αρμοδιότητα να καθαρίσει τον χώρο από τις παρανομίες. Αυτό είπα. Ωραία. Το πρόγραμμα είναι σαφές. Τώρα. Είναι σαφές αυτό που είπατε και το αποσαφηνίσατε μάλλον ακόμη καλύτερα τώρα γιατί. Μα υπάρχει το πρόγραμμα μας. Mm-hmm. Ωραία. Κύριε Βελόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία, να είστε καλά. Να είστε καλά, καλά και Μακεδονία. Και να πω κάτι τελευταίο. Βεβαίως. Είμαστε το μοναδικό κόμμα παύλα κίνημα που προέρχεται από την επαρχία και δει από τη Μακεδονία. Όλα τα υπόλοιπα είναι αστυνοκεντρικά. Εμείς είμαστε τη Μακεδονία, είμαστε επαρχιώτες εν πάση περιπτώσει και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Ωραία. Να είστε καλά, κύριε Βελόπουλε. Καλή συνέχεια.